Κύπρος και διαφθορά, το ίδιο και το αυτό λένε οι πολίτες σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ειδικού ευρωβαρόμετρου που έδωσε στην δημοσιότητα η Κομισιόν. Η Κύπρος κατατάσσεται μαζί με την Κροατία στην δεύτερη θέση των 27 κρατών μελών, με το 94% των ερωτηθέντων να θεωρεί ευρέως διαδεδομένη τη διαφθορά στον τόπο μας. Πάνω από εμάς, στην κορυφή της σχετικής λίστας, μόναχα η Ελλάδα. Ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται η Δανία, με μόλις το 16% των κατοίκων της να βλέπουν διαφθορά στη χώρα τους. Την ίδια ώρα, ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόλις που αγγίζει το 68%, 26 μονάδες δηλαδή, κάτω από την Κύπρο. Την ίδια ώρα, οι Κύπροι σε ποσοστό 66% θεωρούν πως η διαφθορά έχει αυξηθεί την τελευταία τριετία, έναντι 27% που δεν είδε καμία διαφορά, και μόλις ενός 4% που υποστηρίζει πως το φαινόμενο παρουσίασε μείωση. Δωροδοκίες, φακελάκια και κατάχρηση εξουσίας για προσωπικό κέρδος οι Κύπροι βλέπουν σχεδόν παντού, κατατάσσοντας τα πολιτικά κόμματα στην πρώτη θέση με 70%, το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στη δεύτερη με 60%. Για να ακολουθήσουν οι λειτουργοί που κατακυρώνουν δημόσιους διαγωνισμούς και άδειες οικοδομής. Στην πέμπτη θέση φιγουράρει η αστυνομία Κύπρου και το Τελωνείο με 54%. Την ίδια ώρα που το 74% των Ευρωπαίων πολιτών θεωρεί πως η διαφθορά μαστίζει τα εθνικά δημόσια όργανα, στην Κύπρο το ποσοστό αυτό εξφενδονίζεται στο 92% σε σχέση με 89% που ήταν την περασμένη χρονιά. Και ενώ η νεοσύστατη ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς ετοιμάζεται να σηκώσει μανίκια επιχειρώντας να καθαρίσει τον στάβλο του Αυγία. Στην ερώτηση ποιον θα εμπιστεύονταν περισσότερο για να επιληφθεί καταγγελίας διαφθοράς, οι Κύπροι απάντησαν 52% την αστυνομία, εναντί 63% που είναι το ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 29% την Επίτροπο Διοικήσεως και 21% μέσα μαζικής ενημέρωσης και δημοσιογράφους. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ 21 Μαρτίου και 10 Απριλίου με δείγμα 505 ατόμων στην Κύπρο και με συνολικό δείγμα 26.509 προσωπικών συνεντεύξεων στα 27 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.